Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω που διοργανώνει ο Αθλητικός Σύλλογος Μεσολόγγι 2008 και η οποία είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Στη σημερινή εκδήλωση θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Αιτωλοκανανία το βιβλίο του Παναγιώτη Κυρεσίδη, ενός τρίλου του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κοντά μας απόψε είναι για τον εκπρόσωπο του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, οι αντιδήμαρχοι Καραπαπάς Γιώργος και Καρβέλης Σπύρος, το μέλος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αιτωλοκανανίας Κώστας Καπλανίδης, οι παλέμαχοι, ο τερματοφύλακας Βλασόπουλος Βασίλης του Απόλλων Αθηνών, ο διεθνής τερματοφύλακας Τάκης Παντέλης, ο κύριος Σταμάτης Άρης, παλέμαχος του Ολυμπιακού, Φόσκολος Νίκος, παλέμαχος του Ολυμπιακού, Χατζηφόρος Δημοσθένης, παλέμαχος του Παναθηναϊκού, Γιώργος Ασπρογέρακας, παλέμαχος του Ολυμπιακού και προπονητής, ο πρόεδρος της ΑΕΜ και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Μιχάλης Μπιλάλης, ο πρώην δήμαρχος Μεσολογγίου και υποψήφιος με το κοινάλ Γιάννης Αναγνωστόπουλος, ο πρόεδρος του Ομήρου Επαμεινώντας Περαρής, ο πρόεδρος του Ατρόμητου Αντιρίου Νίκος Κάκος, ο πρόεδρος του Μεσολόγγι 2008 Καρακώστας Ευάγγελος. Και να ξεκινήσουμε την απόψινή βραδιά λέγοντας δύο λόγια για τον Παναγιώτη Κυρεσίδη. Παναγιώτης Κυρεσίδης την καριέρα του από την ομάδα του τόπου του, το Πανσεραϊκό, και μεταγράφηκε στον Ολυμπιακό το 1972 για να αφήσει εποχή με τις εμφανίσεις και τις επιδόσεις του. Το ρυψοκίνδυνο στυλ του παιχνιδιού του ήταν κάτι το ανεπανάληπτο, βουτώντας πολλές φορές στα πόδια των επιτιθέμενων, μη υπολογίζοντας την σωματική του ακεραιότητα. Έκλεισε την καριέρα του το 1982 στην Προοδευτική, έχοντας εντωμεταξύ αγωνιστεί και σε 13 παιχνίδια με την εθνική μας ομάδα. Το πρώτο του επίσημο παιχνίδι, υπερασπιζόμενο στην κόκκινη εστία, ήταν στις 14 Σεπτεμβρίου του 1972, στη νίκη με 2-1 επί της Κάλιαρη στο Καραϊσκάκης, για το κύπελο UEFA. Στη ρεβάν στην Ιταλία στις 27 Σεπτεμβρίου ήταν ο ήρωας του αγώνα, στη νίκη του Ολυμπιακού με 1-0, ύστερα από τον γκολ του Νίκου Γιούτσου. Το πρώτο μάτς πρωταθλήματος με την ομάδα του Ολυμπιακού το έπαιξε εναντίον των Τρικάλων στις 17 Σεπτεμβρίου του 1972. Η νίκη με 5-0 στο κήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Την ίδια χρονιά, σε αγώνα με την Τότεναμ στο Λονδίνο, πάλι για το κύπελο UEFA, απέκρουσε δύο φορές πέναλτι του Άγγλου Μάρτιν Πίτερς. Η κορυφαία εμφάνιση που τον καθιέρωσε σαν τεράστιο goalkeeper ήταν εκείνη της 6ης Δεκεμβρίου του 1972 σε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, όταν χάρη στις εκπληκτικές του επεμβάσεις και το υπέροχο γκολ του Αργυρούδη έδωσε τη μεγάλη νίκη στους Πειραιώτες. Οι εφημερίδες μάλιστα της εποχής τον αποκάλεσαν Banks της Ελλάδος. Την περίοδο 1973-74 δημιουργήθηκε το ρεκόρ που δεν έχει σπάσει μέχρι σήμερα αυτό της καλύτερης άμυνας, αφού δέχτηκε μόνο 13 τέρματα με 102 γκολ ενεργητικό, ρεκόρ που κινδύνεψε μόνο από την ίδια άμυνα την επόμενη χρονιά που δέχτηκε 14 γκολ. Ποτέ δεν δέχτηκε πάνω από ένα γκολ και στις δύο αυτές περιόδους. Μία από τις μεγαλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του πραγματοποίησε κόντρα στην Δυναμό Κιέβου την 1η Οκτωβρίου του 1975 στη ρεβάνση του πρώτου γύρου του κυπέλλου πρωταθλητριών. Το πρώτο μάτς στην Τούμπα λόγω τιμωρίας του Καραϊσκάκη, το οποίο μάτς έγινε στην Τούμπα λόγω τιμωρίας του Καραϊσκάκη, είχε λήξει ισόπαλο με 2-2 και ο Ολυμπιακός πήγε για το θαύμα στην Ουκρανία. Οι Ερυθρόλευκοι πάλευσαν κόντρα στην κάτοχο του κυπελούχου και Super Cup της προηγούμενης χρονιάς, μα κυρίως απέναντι στον τεράστιο Όλεκ Πλαχίν. Ο Κυρεσίδης κράτησε όρθιο τον Ολυμπιακό και με τις απίθανες επεμβάσεις του μέχρι το 66ο λεπτό, οπότε και νικήθηκε ύστερα από ένα λάθος του Λάκη Γκλέζου, το οποίο εκμεταλλεύτηκε ο Βλαντιμίρ Ολισέν για να κάνει το 1-0, που ήταν και το σκορ του αγώνα. Στους Ερυθρόλευκους αγωνίστηκε στο 1979, έχοντας συνολικά 174 παρουσίες κάτω από τα γκολπόστ, ενώ σημείωσε ένα γκολ με πέναλτι σε αγώνα κυπέλου κόντρα στον ΠΑΟ. Με τον Ολυμπιακό κατέκτησε 3 πρωταθλήματα το 1973, 1974 και 1975 και 2 κύπελα το 1973 και 1975. Ουσιαστικά αντίστροφη μέτρηση για την αποχώρησή του ξεκίνησε σε ένα μάτς κυπέλου με τον Πανιόνιο στις 30 Μαΐου του 1979. Στη νίκη με 3-2 στο 78ο λεπτό του αγώνα σε μια ρυψοκίνδυνη έξοδο, μία από αυτές που τον χαρακτήριζαν σε ολόκληρη την καριέρα του, συγκρούστηκε με τον Βασίλη Μωραϊτέλη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο αριστερό του γόνατο. Στην εθνική ομάδα είχε 13 παρουσίες από το 1973
έως το 1979. Κορυφαίες αυτοί με την Δυτική Γερμανία στην ισοπαλία 1-1 στο Καραϊσκάκι, με εκείνο το περίφημο γκολ του Γιώργου Δελικάρη και εκείνη στο Νέπ Στάδιον στο ιστορικό 0-0 με την Ουγγαρία, όταν με τις σπουδαίες επεμβάσεις του έδωσε τον πολύτιμο βαθμό και έστειλε την εθνική μας στα τελικά του κυπέλλου εθνών του 1980, στα γήπεδα της Ιταλίας για πρώτη φορά στην ιστορία της. Σήμερα το λιοντάρι του θρύλου, το λιοντάρι των σερών και ο θρύλος του Ολυμπιακού είναι κοντά μας για να παρουσιάσει τη βιογραφία του. Περισσότερα θα ακούσουμε και από τους ομιλητές σε λίγο, όμως εγώ να πω λίγα λόγια ενός ανθρώπου που έγραψε το βιβλίο του Παναγιώτη Κελεσίδη, του Στέφανου Δημητριάδη. Ο Παναγιώτης Κελεσίδης στη βιογραφία του δεν οριοποιεί τη ζωή του. Αφηγείται τα βιώματά του. Παραδέχεται τα λάθη του. Ζητά συγγνώμη από όσους πίκρανε. Φωτίζει τις σκοτεινές στιγμές της σταδιοδρομίας του. Αναφέρεται στην ημέρα και στη νύχτα και αφήνει την καρδιά του να ταξιδέψει στον χρόνο. Ο λόγος που αποδέχτηκα να γράψω τη βιογραφία του, τη βιογραφία του Παναγιώτη Κελεσίδη, είναι γιατί είναι πότιος με καταγωγή από τις Σέρες και αγαπά πυρολογικά τον Ολυμπιακό και τον Πανσεραϊκό, η συγγυρμή δική σας. Να καλέσουμε τον εκπρόσωπο της ομάδας, τον κύριο Μιχάλη Κιτσινέλη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καταρχήν, να μου επιτρέψει ο φίλος ο κύριος Δελιμάρης να συμπληρώσω ότι ο Παναγιώτης ο Κελεσίδης αγωνίστηκε 13 φορές στην Εθνική το διάστημα 72-79, όπου έκανε και εκεί εκπληκτικές εμφανίσεις. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί καλεσμένοι, θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου που σαν εκπρόσωπος της ομάδας μου έτυχε να παρουσιάσω αυτή την εκδήλωση, ένα διήμερο καταπληκτικό που γίνεται με τη σημερινή εκδήλωση αλλά και με τον αυριανό ετήσιο χορό που θα γίνει στο Ραδιομέγαρο, όπου είστε όλοι προσκεκλημένοι. Θα περάσουμε καταπληκτικά, είναι ένα καταπληκτικό πρόγραμμα, θα φάμε, θα πιούμε, θα χορέψουμε και θα θυμηθούμε ότι σε αυτή την πόλη, εκείνο που το φέρνει τη μεγαλύτερη δόξα μετά την ιστορία, είναι η ομάδα Μεσολόγγι 2008. Είναι κρίμα, διότι αυτή η πόλη δεν έχει μάθει να τιμάει αυτούς που πραγματικά κάνουν έργο, είναι κρίμα που αυτή η πόλη δεν έχει σε προτεραιότητα την καταπληκτική εμφάνιση που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια του Μεσολόγγι 2008, το οποίο κατόρθωσε να ανέβει στην Α' Εθνική και όπως είναι τα δεδομένα φέτος θα ξανανέβει. Με νέα παιδιά, με προπονητή τον Γιάννη τον Κουλή, ο οποίος πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να του δοθεί και το κλειδί της πόλης, διότι αυτό που έχει κάνει δεν έχει γίνει σε καμιά πόλη σε όλη την Ελλάδα. Θέλω να πω ότι τα κορίτσια έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά με πειθαρχία, με αγωνιστικότητα και έχουν δημιουργήσει πραγματικά μια θρηλυκή ομάδα η οποία τα επόμενα χρόνια θα κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Να πω ότι πολλά από τα κορίτσια έχουν κληθεί σε όλες τις εθνικές ομάδες. Ήδη έχουμε κάνει βροντερές μεταπηδήσεις παιχτριών μας σε μεγάλες ομάδες της Α' Εθνικής κατηγορίας, όπως είναι ο ΠΑΟΚ, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία είναι σίγουρο ότι θα αγωνιστούν με την εθνική ομάδα. Ήδη το τελευταίο καιρό έχουν κληθεί 4 κοπελιές στην Προεθνική, όπου Κορασίδων, όπου θα πάτε Σάββατο. Το Σάββατο. Θα πάνε αύριο για να δοκιμαστούν. Θέλω να σε ευχαριστήσω που είστε εδώ. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν είναι γεμάτο το θεατράκι μας εδώ, διότι αυτή τη στιγμή φιλοξενούμε ένα θρύλο ταμπού, ιερό ταμπού τον ονομάζανε τον Παναγιώτη τον Κελεσίδη, έναν άνθρωπο ο οποίος εκτός από μεγάλος αθλητής, μεγάλος θεματοφύλακας, είναι και πολύ καλός άνθρωπος, είναι πολύ καλό παιδί και όλοι οι φιλαθλοί, άσχετα αν είναι Ολυμπιακοί, Παναθηναϊκοί, Παοκτζίδες, Βόρειοι, Νότιοι, Ανατολικοί, Δυτικοί, τον κυριολεκτικά τον παραδέχονται και τον αγαπάνε. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ελπίζουμε ότι αυτά τα οποία θα ακουστούν πραγματικά θα σας συγκινήσουν και θα σας μείνουν στη ζωή σας ολόκληρη. Καλώς ήρθες, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε πολύ.
ευχαριστήσω για τον Μιχάλη Κιτσινέλη, ενώ να καλωσορίσουμε και τον πρώην Δήμαρχο Μεσολογίου, τον Παναγιώτη Κατσούλη. Να συνεχίσουμε τους ομιλητές. Καλούμε τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Σπύρο Καρβέλη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλους. Ως εκπρόσωπος του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής, θέλω να συγχαρώ το Μεσολόγγι 2008, τη γυναική ομάδα, και τον πρόεδρό του, και τον κύριο Καρακώστα και το συμβούλιο του, για την πρωτοβουλία που πήρανε με τη σημερινή εκδήλωση να τιμήσουν έναν άνθρωπο, ένα θρύλο του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον κύριο Παναγιώτη Κελεσίδη. Κύριε Κελεσίδη, Παναγιώτη, αν και με συγχωρίζουν μερικά χρόνια, να θεωρείτε το Δήμο και το Μεσολόγγι μια δεύτερη πατρίδα σας. Να έχετε καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε από εδώ και πέρα στη ζωή σας, να πάει καλά το βιβλίο σας και ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε να έρθετε στο Μεσολόγγι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Καρβέλη. Καλούμε και τον άλλο δήμαρχο που είναι κοντά μας, τον κύριο Καραπαπά Γιώργο, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω τον Παναγιώτη Κελεσίδη, ένα θρύλο του ελληνικού ποδοσφαίρου, ένα μεγάλο παίχτη που πέρασε από τα ελληνικά γήπεδα. Αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση, πρέπει να πω, γιατί αφορά μια εκδήλωση την οποία πραγματοποιεί ο Γιάννης Ογουλής, η ομάδα του Μεσολόγγι 2008, που αυτός είναι πρωτοστάτης αυτής της ομάδος. Να ευχηθώ καλή διαμονή, καλά να περάσετε και καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον κύριο Καραμαπά. Να καλέσουμε τον πρώην Δήμαρχο Μεσολογγίου και υποψήφιο βουλευτή με το Κινάλ, τον κύριο Γιάννη Αναγνωστόπουλο, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλωσορίζω στην πόλη του Μεσολογγίου έναν θρύλο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είμαι διπλά συγκινημένος, διότι είμαι από το χωριό που ανέδειξε τον Χρήστο τον Ψεύτη και τον Αντρέα τον Κυμακίδη, συμπαίχτες του στον Ολυμπιακό. Αγαπητέ Πάνο, σκέφτομαι, εάν ήσαν τώρα στην ηλικία να παίξει ποδόσφαιρο, τι λεφτά, τι εκατομμύρια έπρεπε να δίνουν οι ομάδες στα δικά σου πόδια, στα πόδια του Γιούτσου, του Σεντέρνε, γιατί είχαν την τύχη σαν νεαρός να τους δω. Θυμάμαι δε ένα αγώνα στην Πάτρα, Παναχαϊκή Ολυμπιακός 3-8 στο Κύπελλο, που γύρισε ο Σεντέρνε, γύρισε την πλάτη και λέει το 8 που φόραγε. Σταματήσανε στα 8. Καλώς ήρθες στην πόλη μας, καλοκάτσε το βιβλίο σου και να είσαι υπόδειγμα για την κοινωνία, για τα νέα παιδιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλώς ήρθες στην πόλη μας. Ευχαριστούμε και τον κύριο Αναγνωστόπουλο. Λόγια βάζελμα, θα να ξέρεις, ε. Λόγια βάζελμα. Και αυτά νομίζω ότι έχουν σημασία ιδιαίτερη. Να καλέσουμε και τον πρώην Δήμαρχο Μεσολογγίου, τον κύριο Παναγιώτη Κατσούλη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Την οπαδική σχολή. Γιατί οι προηγούμενοι ήταν βάζελοι όλοι. Ξεκίνα τον Καραμπαπά, τράβα στον Αναγνωστόπουλο. Δεν είναι η δουλειά αυτή τώρα. Ήρθε εδώ η ζωντανή ιστορία, όχι μόνο τη Ελλάδα, το εκείνο το θρύλου, γιατί το ξεχνάνε συνέχεια. Όχι, το πάτε αλλιώ. Το λιοντάρι του θρύλου πάει κι αλλού. Πάει κι αλλού, έτσι, έτσι. Λοιπόν, να είσαι καλά που είσαι μαζί μας και έχω μια ερώτηση που θα απαντήσει μετά. Εκείνες τις εξόδους, παρόλο που δεν σε βοηθάει το ύψος, πώς τις έκανες και σε πριν σε όμως απάρεις. Πλατήρια. Νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος επίλογος από τον κύριο Κατσούλη για τις, μάλλον για τις συγκλονιστικές εξόδους και τώρα να περάσουμε στους ομιλητές για το βιβλίο «Το λιοντάρι του θρύλου». Θα ξεκινήσουμε από αριστερά, όπως είμαι εδώ, με τον κύριο Βλασόπουλο, ο οποίος έχει πρώτος τον λόγο. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, τι να πρωτοπεί κάποιος για τον Παναγιώτη τον Κελεσίδη. Να πω μια μικρούλα ιστορία έτσι, επειδή έχω παίξει και εγώ λίγο έτσι σε αυτή τη θέση. Όταν πριν από χρόνια είχα ακούσει ότι θα γραφόταν αυτό το βιβλίο, είχα πολύ όρεξη να πάρω αυτό το βιβλίο στα χέρια μου και να διαβάσω
τι θα είναι αυτή η κατάθεση ψυχής που θα έχει γράψει αυτό το παλικάρι, που ένα παιδί που ήρθε από τις Σέρες. Εντάξει, δεν θέλω να πω ότι στις Σέρες ήταν η ασπίχη πιο φτωχιά, ας πω θέσουμε κάπως ένα χωριό κάπως εκεί. Να έρθει στο Καραϊσκάκι, στον Πειραιά, και αυτό το παλικάρι να δώσει μια κατάθεση ψυχής, μια ψυχή και να παίξει μπάλα σε αυτή την ομάδα με τόσες χιλιάδες και τόσο τέτοιο κόσμο. Το θεωρούσα ένα φοβερό κατόρθωμα. Και ήθελα πάντοτε να πάρω αυτό το βιβλίο στα χέρια μου και να διαβάσω την ιστορία, τι θα έχει γράψει και πώς αυτός ο άνθρωπος μπόρεσε και έφτασε τόσο ψηλά. Λοιπόν, εύχομαι να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο. Εγώ το διάβασα, μου άρεσε πάρα πολύ. Το συστήνω να το πάρετε και να το και έστω και εδώ να το κάνετε κάπου. Και να έχει αυτό το παλικάρι υγεία και να μακάρι να βγουν και άλλα παιδιά σαν και αυτόν. Μακάρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να συνεχίσουμε με τον άλλο παλέμαχο του Ολυμπιακού και τερματοφύλακα, τον Γιώργο Ασπρογέρακα, ο οποίος μπορεί να έχει αποσυρθεί ως τερματοφύλακας, όμως συνεχίζει επιτυχημένα ως προπονητής με την ομάδα του Τρίκαρτο Κατοχής. Δύο λόγια για το βιβλίο. Καλησπέρα και από μένα. Καλωσορίζω τον φίλο τον Παναγιώτη, τον δάσκαλο τον Παναγιώτη, το θρύο του Ολυμπιακού, γιατί όπως είπε και ο φίλος του Κατσούλης, ο Παναγιώτης είναι μέλος του θρύλου της ομάδας που ονομάστηκε θρύλος. Ο Παναγιώτης μας έχει βοηθήσει τους νέους που ήμασταν πιο πίσω πάρα πολύ. Έχα την τύχη να έχω κάνει και προπόνηση με τον Παναγιώτη στο Ρέντι. Έχω τη μεγάλη τιμή εδώ και 10 χρόνια σχεδόν να είμαστε συμπαίκτες και να είμαι ο άνθρωπος που τον αντικαταστώ στους παλέμαχους στα παιχνίδια τα επίσημα που προσφέρουν κλινικό έργο. Και πιστεύω ότι το βιβλίο που έχει γράψει και η βιογραφία του είναι όντως πραγματική, όντως είναι με την ψυχή του, ό,τι έχει πει και ό,τι έχει κάνει. Και πιστεύω ότι είναι το λιοντάρι του θρύλου, αλλά είναι ακόμα λιοντάρι και σε αυτή την ηλικία που είναι, δεν έχει μάθει να χάνει και πάντα αγωνίζεται για το καλύτερο. Και πάντα προσφέρει στην κοινωνία και μέσα από τους παλέμαχους που παίζουν τα παιχνίδια, προσπαθεί να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του. Εύχομαι να έχει καλό ταξίδι το βιβλίο του, αξίζει να το πάρουμε όλοι και πιστεύω ότι ο Παναγιώτης μέσα από αυτό που έχει γράψει περνάει και κάποια μηνύματα για τους νέους ανθρώπους και τα νέα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Παναγιώτη, καλή επιτυχία και καλό ταξίδι και πάλι. Ο λόγος τώρα στον κύριο Τάκη Παντέλη, διεθνή παλέμαχο τερματοφύλακα. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ είχα την τιμή με τον Παναγιώτη, ο Παναγιώτης να είναι στην Εθνική Αντρών, λόγω ότι είναι μεγαλύτερος από μένα, και εγώ να είμαι στην Εθνική Ελπίδων. Με τον Παναγιώτη έπαιρνα πάρα πολύ καλά στοιχεία από μικρός. Δεν ξέρω, μου είχε μια συμπάθεια απέναντι στο πρόσωπό μου. Όταν μαζευόμαστε να κάνουμε προπόνηση οι άντρες με τις ελπίδες, τότε κάναμε πάντα μαζί. Και θυμάμαι και σε ένα παιχνίδι είχα πάει και αναπληρωματικός με τους άντρες. Για τον Παναγιώτη, τι να πεις. Η πορεία του έχει δείξει ποιος ήταν. Για μένα ήταν, όπως το έχω δηλώσει και στη συνέντευξη που με ρωτήσανε, ποιοι ήταν οι καλύτεροι τερματοφύλακες τελευταία 20 ετία. Είχα πει τον Παναγιώτη Κελεσίδη, που για μένα είναι ένα όραμα. Όταν ήμουν μικρός, τον θαύμαζα. Ήταν από τους καλύτερους τερματοφύλακες στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι κάποιος τον ξεπερνούσε. Εγώ του εύχομαι να έχει υγεία. Τον Παναγιώτη τον γνωρίζω πολλά χρόνια, έχει μια ψυχή μικρού παιδιού. Το βιβλίο είμαι σίγουρος ότι θα πάει καλά, γιατί λέει πράγματα μέσα αληθινά, δεν λέει για να γράψει. Τα λάθη του. Τώρα άκουσα προηγουμένως ότι αν έπαιζε τώρα, πιστεύω δεν θα υπήρχε τράπεζα να τον πληρώσει. Εύχομαι να έχεις υγεία. Τίποτα άλλο. Υγεία, άμα έχεις υγεία, όλα τα άλλα θα έρθουν. Ευχαριστώ πολύ. Πριν περάσουμε στον πρωταγωνιστή και του βιβλίου, αλλά και της σημερινής βραδιάς, τον Παναγιώτη Κελεσίδη, νομίζω ότι θα παίζατε, επειδή σας αδίκησα λίγο στην αρχή με τα χρόνια, νομίζω ένα 20 λεπτό το παίζατε τώρα, ακόμη. Καμιά φορά όταν παρακολουθάμε τηλεόραση και βλέπω ειδικά τους γκολκίπερ που παίζουν αυτή την εποχή, που
που δεν βγαίνουν ούτε 5 μέτρα έξω από, από το τέμα τους. Λέω, Θεέ μου, γιατί μας γέννησε σε πρόωρη εποχή. Τίποτα άλλο δεν μπορούσα να πω, όπως με τον Τάκη, που πολλές φορές έχουμε παρακολουθήσει και κάναμε κριτική για τον κολκίπερ. Εγώ όταν έπιζα, τώρα φεύγω λίγο, μισό λεπτό να πω αυτό που είχε, τους έλεγα τους επιθετικούς. Μεγάλη περιοχή είναι το σπίτι μου, όποιος τολμήσει και έρθει να πειράξει την κόρη μου, τη γυναίκα μου, τον πατέρα μου, τον αδερφό μου, να του πάρω το κεφάλι τους. Και γινόταν μια σέντρα και έβγαινα δυνατά, όποιον πάρει, άλλο ξανά δεν ερχόταν. Τους αμυντικούς, τάκη μου του Ολυμπιακού, ξέρει ο Γιώργος, 2 χρόνια κάνανε να πηδήξουνε για κεφαλιά μες στην περιοχή. Τέλος άμυνα. Τα 2 πρώτα ήτανε, δεν πηδούσανε. Τέλος πάντων. Είναι γνωστό αυτό. Ο Τσαμπουκάς που είχα σαν goalkeeper και που έβγαινα, γιατί ο μεγάλος και συνάδελφος, δημοσιογράφος, ο Γεωργίου, με αποκάλυψε ότι βαίνει την Ταλίκα και ο Λεσίδης θυμίζει όταν κάνει έξοδο. Σπάνε τα φρένα όταν σπάνε από την Ελληνική. Τα λίγα δεν παραμαζεύει όποιον βρει μπροστά του. Έτσι έχει πει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αγγέλιο Καρακώστα για την τιμή που μου έκανε να παρουσιάσω αυτό το βιβλίο εδώ στο όμορφο Μεσολόγιο, γιατί το είχα καημό να έρθω και στο Μεσολόγιο και δίπλα στο Αιτωλικό. Ναι, πέτυχα να γίνει αυτή η εκδήλωση με τη τιμή που θα γίνει και αύριο. Ο χορός είναι η κοπή της πίδας. Ναι, το συνδυάσαμε έτσι, 2 μέρες θα μείνω και αύριο. Θα πάω στο χορό όλοι μαζί. Και για μένα είναι, όταν πηγαίνω σε διάφορες επαρχίες να παρουσιάσω το βιβλίο, διπλή χαρά. Γιατί εκτός ότι με βλέπει ο κόσμος που έχει χρόνια να με δει, να θυμηθεί και τα χρόνια εκείνα που παίζαμε για τη φανέλα. Μόνο για τη φανέλα παίζαμε. Έτυχε να πάρω πριν με τον Πασεραϊκό που έπαιζα, φέραμε ισοπαλία 1-1 με τον Ολυμπιακό και λέει ο πρόεδρος το βράδυ όλοι στο Ζαχαροπλαστείο. Και τι πήραμε. Ένα παπά, το πριν ήταν ένας παπάς. Λέω μόνο ένα παπά, ξαναφέρει ένα κομμετό, λίγα του πρόεδρου μας. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που έχετε παραβρεθεί εδώ, να με συγχωρέσετε γιατί δεν γνωρίζω τα ονόματα, αντιδημάρχους, προέδρους κτλ. Όλους θέλω να σας ευχαριστήσω, γιατί η μεγαλύτερη τιμή και διάκριση και είναι η αγάπη του κόσμου. Εμείς οι παλιοί αυτό εισπράττουμε τώρα. Δεν εισπράξαμε εκείνα τα ποσά, τα ηλικιώδη ποσά, αλλά το ποδόσφαιρο μας άφησε αυτή τη μεγάλη κληρονομιά, η αγάπη του κόσμου, τη δική σας. Έτσι λοιπόν, μία μέρα πήγα στο γήπεδο του Καραϊσκάκη, στο Βάμος, με τον δημοσιογράφο τον Στέφανο τον Δημητριάδη, παρέα. Βλέποντας αυτό στην αγάπη του κόσμου να μου λένε «Παναγιώτη, δεν ξαναπαίζεις έτσι πως είσαι, μπορείς καλύτερα από αυτούς, σε ευχαριστούμε για τις ωραίες στιγμές που μας έχεις προσφέρει» και τα λοιπά όλα. Κύριε και μου λέει «Δεν γράφω με ένα βιβλίο, ρε, γιατί τι να γράψω, ρε, του λέω, ρε Στέφανε. Θα γράψουμε ένα βιβλίο, λέει, γιατί αυτή η αγάπη του κόσμου μπορεί το ποδόσφαιρο, γιατί σοβαρά τραυματίστηκα και κατέληψα 29 χρονών, έτσι. Χιαστούς, τα 2 γόνατα είναι κομμένα, χιαστεί. Θα γράψουμε ένα βιβλίο το οποίο θα σε βοηθήσει στην περαιτέρω σου ζωή. Έτσι πήραμε τη μεγάλη απόφαση. Γυρίζει και μου λέει, η επικεφαλίδα θα βάλουμε το λιοντάρι του θρύλου. Εγώ παραξενεύτηκα, τι επικεφαλίδα είναι αυτή, λέει, του λέω. Ναι, έτσι ακριβώς. Γυρίζει και μου λέει: «Το λιοντάρι είναι το σήμα του Πασεραϊκού και ο θρύλος είναι ο Ολυμπιακός». Τι πιο ωραίο να υπάρχει από αυτό. Του λέω κι εγώ κόντρα, θα σου πω ένα άλλο, ρε φίλε, του λέω έτσι ακριβώς. «Μάνα μου Πασεραϊκός, πατέρας μου Ολυμπιακός». Το έγραψα μέσα και το γράφει. Σας πληροφορώ ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού που διάβασε αυτό συγκινήθηκε τόσο πολύ που η λατρεία που έναντι στο πρόσωπό μου είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Συμβαίνει σε αυτό, όπου και να πάω στο γήπεδο, δεξιά, αριστερά, μ' αγαπάνε και όλοι μου λένε «Μάνα σου Πασεραϊκός, πατέρα σου Ολυμπιακός». Έτσι λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο κάνω μία κατάθεση ψυχής. Οι γονείς μου ήταν από τον Πόντο, πολύ φτωχή οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν ένας τεχνίτης, έσπαγε πέτρες με ένα
πώς τα λένε αυτά τα... Ναι, και ένα σφυρί στα ποτάμια μέσα, τις στραβές, τις πέτρες, τις ακενή. Τετράγωνες και πήγαινε και τις έδινε για να χτίσουν και να κάνουν τι μεροκάμα με να βγει. Η μάνα μου ήταν πάφτωχη, όπως ξέρετε, η οικογένειά μου. Πήγαινε και δούλευε και θέριζε. Το μεροκάμα του της μάνας μου ήταν 4 αλιές. Δεν ξέρω, γίνονται αυτά παιδιά, είναι γεγονότα. Και η μάνα μας ήμασταν 3 παιδιά. Το βράδυ ερχόταν από τη δουλειά και έλεγε μία αλιά εσύ, μία αλιά εσύ, μία αλιά, και όταν έφτανε σε μένα, εσύ θα πάρεις και τη δική μου, λέει. Συγκίνηση μεγάλη, ρε μάνα, τη λέω, εσύ θα φας. Τρως εσύ, χορταίνω εγώ, έλεγε. Τέτοιες ήταν οι γονείς τότε της εποχής εκείνη. Σε ηλικία λοιπόν 10 με 12 χρονών, τη λέω, θα σε βοηθήσω κι εγώ. Τι θα κάνεις, θα πάω να δουλέψω, λέω, σε ένα προπολείο, να πηγαίνω να κάνω θελήματα. Παραγγελίες έδιναν στο οποροπολείο και θα πήγαινα εγώ με το ποδήλατο. Πήγαινα και το αφεντικό μου πήγαινε και ξεφόρτωνε καρπούζια. Γιατί το οποροπολείο, εποχή καλοκαίρι, καρπούζια. Του λέω, ρε θείο, του λέω, δεν με παίρνεις και εμένα μαζί σου να βγάλω κάνα διφραγκάκι παραπάνω, 5 δραχμές την εβδομάδα έπαιρνα. Να πάρω κάνα... Έλα ρε μου, λέει, θα σε πάρω, μου σπάσεις όλα τα καρπούζια εσύ, μπορεί να τα πετάω εγώ από πάνω και να τα πιάνεις. Δοκίμασέ με, του λέω, μια φορά και θα δεις. Πράγματι πήγα. Άρχισε με τα μικρά καρπουζάκια, με τα πετρούσε τα κένα. Την άλλη, πιο μεγάλα, είδα και τα χέρια μου γίνανε δανάλιες γίνανε. Η τσιρίκος πλέον, 14 χρονών, 13, 14, μέχρι τα 15 μου. Γράφουμε στο τσικό του Πασεραϊκού, στο Ηρακλής ήταν τότε μια ομάδα, γίνεται η συγχώνευση του 1965 ο Πασεραϊκός. Και εμείς όταν είμαστε τσιρικάδες, πετούσαμε την τζάλα και στην Αλάνα παίζαμε μπάλα. Και πηγαίναμε στην Αλάνα του γηπέδου και παίζαμε η γειτονιά, η τάδε με την τάδε γειτονιά. Δυο τέρματα πέτρες, μόλις πήγαινε λίγο ψηλά, μαλώνανε, σκοτωνόντουσαν, όχι γκολ, όχι έτσι, ψηλό, χαμηλό κτλ. Και για καλή μου τύχη, ένας παλιός ποδοσφαιριστής του Πασεραϊκού, τότε, ονόματι Φραγκόπουλος, καλή του ώρα κιόλας ζει ακόμη, φωνάζει, έκανε ζέσταμα στον κήπο του τραυματία, λέει, ρε παιδιά, ένα τερματοφύλακα θέλω, μπορεί κανένας να έρθει, λέει, θείο, 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 εγώ το λέω, τρέχω, τρέχω, να πω, μπαίνω μπροστά από όλους, λέω, εγώ, έλα ρε, μου λέει, εσύ είσαι κοντός, τι να κάνεις, μου λέει, μπρο, βάλε μου κάτω από τα δουκάρια, του λέω, και άμα δεν κάνει, με βάλε ρε παιδιά, σου δεξιά, πάτε, σου τα αριστερά, πά, ψηλά δεν μπορούσα, αφού ήμουν κοντούλης. Είδε όμως ο μεγάλος αυτός, ότι μπορεί κάτι να, και με φωνάζουν αμέσως ένα φωτογράφο, υπογράφω δελτίο, εκείνη τη στιγμή. Γίνεται ο Πασεραϊκός του 1965, εγώ πλέον στα έφηβα, τότε παίζαμε πρώτο αγώνος, όλοι οι ξερικάδες παίζανε παιχνίδια και βλέπανε προπονητέ. Μόλις τελείωνε το παιχνίδι το φιβικό, πήγαινα και κυνηγούσα την μπάλα πίσω από τα τέρματα των άλλων ομάδων που ερχότανε και παίζανε. Αυτό μου ωφέλησε πολύ. Έβλεπα τους γκολκίπερς και τα καλά τους και τα άσχημα από πίσω. Μόλις κερδίζαμε, σηκωνόμουν και έφευγα. Για να μην πηγαίνω γρήγορα να παίρνω την παρά τους. Έτσι λοιπόν, σε ηλικία του 1966, ηλικία 16 ετών, με εκβάζουν κοντά στην πρώτη ομάδα και κάνουν τις προπονήσεις μαζί τους και παίζουμε τα φιβικά. Ένα χρόνο έγινε αυτό, το 1967, είχα δύο αντιπάλους θερματοφύλακες, τον Καρυπίδη τον Θωμά, ο οποίος πήγε και στον Ολυμπιακό, και ένα Χρυσοδούλου που πήγε στον ΠΑΟΚ. Κάτι έγινε με τον Καρυπίδη, ο Χρυσοδούλου ήταν χτυπημένος, μου λέει ο προπονητής, θα παίξεις εσύ, μου λέει. Να πεις εγώ, του λέω, από το Τσικό και από τα Εφήβαια, να παίξω στην Άβα, εκεί με τον Άρη, ο Άρης ο Μαδάρα, και δεν είναι εγώ. Όχι, μου λέει, θα παίξει, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Μπαίνουμε μέσα στα πρώτο μήνο 2-0, στο δεύτερο μέχρι το 84, τρώω ένα γκολ στο 84, στο 86 πάνω να πιάσω την μπάλα, μου φεύγει κάτω από τα πόδια. Γκολ, 2-2. Πηγαίνω για τα αποδυτήρια, μου ρίχνει κάτι χαστούκι από προπονητής. Με πήρε στο λαιμό σου και με έβλεπε. Ρε θείο, του λέω, εγώ τι φταίω, του λέω, εσύ με έβαλες, εγώ ήθελα να παίξω. Κλείνω την πόρτα από παιδιά και σηκώνομαι, φεύγω, λέω, δεν ξανάρχομαι. Θα παίζω μόνο με τους εφήβους, με την πρώτη ομάδα δεν ξανάρχομαι. Και όντως έτσι. Για καλή μου όμως, άλλαξε ο προπονητής μετά από 5-6 μήνες, ήρθε ο Πάγκαλος, ένας μεγάλος προπονητής του ΠΑΟ και τα λοιπά.
Και με έβλεπε τα αφηβικά που έπεσε. Όπα λέει, αυτός είναι πολύ καλός. Και έφερε τον στην πρώτη ομάδα. Και το πρώτο μου επίσημο παιχνίδι πλέον μετά από αυτό είναι με την ΑΕΚ μέσα στις ΣΕΡΕΣ. 1-0 κερδίσαν. Που οι παλέμαχοι τώρα που βλεπόμαστε και καλή τώρα που είναι και ο Παπαϊωάννου, του πατάει μια κεφαλιά, του πέφτω το πιάνο, του μαχτάει ένα σου το πιάνο, γυρίζει και μου λέει, εσύ από πού ήρθες, ρε, ποιος είσαι, τι είσαι, μου λέει. Έλα ρε ξάδερφε, του λέω, πόντιος είσαι και εσύ και εγώ πόντιος είμαι, λέω, έπεσα στα μικρά και με φέρανε. Και ήρθε και με χάιδεψε, μου λέει, μπράβο ρε φίλε, εσύ κάποια μέρα θα πας ψηλά. Και έγινε. Αλλά για να φτάσεις εκεί που λέμε, πέρασα μεγάλα κανάλια. Δεν είναι εύκολο ένας επαρχιετόπουλος στις ΣΕΡΕΣ τώρα να έρθει στον Πειραιά, στην Αθήνα. Το τι συνάντησα, δεν λέγεται. Πέφτανε από εδώ, από εκεί, απελπισία μεγάλη. Δεν με έβαζε στην αρχή ο Πετρόπουλος να παίξω και σηκώθηκα και του λέω, ρε κύριε Λάκη, με πήρε στον Ολυμπιακό, γιατί δεν με βάζεις να παίξω, του λέω. Όχι ρε, μου λέει, γιατί όχι. Δεν θέλω να πάρεις, λέει, τη μοίρα των άλλων goalkeeper του Ολυμπιακού, γιατί είχαν προβλήματα μεγάλη με τον τερματοφύλακα Ολυμπιακό. Με το που θα σε βάλω, λέει, πρέπει να μείνεις και μόνο. Το πίστεψα. Το πίστεψα. Ο Αυγητήδης. Ο Αυγητήδης είχε περάσει που είχε γέλος πολλές. Ναι, που είχε πολλούς goalkeeper, περνούν Μιλονάς, ο Κόης, αυτοί ήταν, ήταν φρονιμίδες. Είχανε πάρει τότε τον Κολέτη, έναν περίφημο Αργεντινό. Και όταν το συνάντησα στο πρώτο μου ραντεβού στο ξενοδοχείο, μας κατέβασε ο προπονητής ο Μητσιόνης τότε, ο Χρήστος, να κάνει τους goalkeeper ατομική. Εγώ την μπάλα δεν την έπιανα όπως την πιάνα, την έπιανα έτσι. Μια περίεργη είναι που όταν έμπαινε εδώ μέσα έσκαγε. Έτσι. Και γυρίζει ο Κολέτη και λέει στο φωτίο του Δερμιέρη, ρε αυτός δεν ξέρει να πιάνει την μπάλα, πού το βρήκα, δεν λέει και τον πήρατε. Όπα, εγώ το άρπαξα. Του λέω, τι λέει Μιχάλη, τι λέει, του λέω. Μου λέει ότι δεν ξέρει να πιάνει την μπάλα. Καλά, του λέω, πες τους ένα μήνα και θα τα πούμε. Με πίστευα, τον έβλεπα, ήταν τραυματίας, ήταν κουτσός, δεν μπορούσε να παίξει. Λέω, θα με έρθει η ευκαιρία, θα την αρπάξω. Και όπως έγινε, όπως είπες. Και όλα στο πρώτο μου επίσημο παιχνίδι με την Γκάντελια. Εγώ στο φως, στους προβολείς, ξαναπαίξει. Με έβαλε με το παιχνίδι αυτό και στο σούτ αυτό έγινε πολύ μακριά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Με σουτάρει και πάνω από την πιάνω και την ώρα που με τυφλώσανε οι προβολείς. Δεν την είδα την μπάλα, την έχασα μέσα από τα χέρια μου. Κόλλη μπάλα. Με λέει ο Μακαρίτης ο Γλέζος, ρε με τηλέφωνο το έφαγες, ξέρεις από πού το έφαγες τον κόλλο. Λέω από τη σέντρα λέει το παιδί, ρε Λάκη του παιδί, δεν είναι μπάλα, πάτα. Την άλλη μέρα εφημερίδες, δεν βλέπει και αυτός είναι ο τερματοφύλακας έτσι. Μια ψυχρότητα, μια ψυχολογία άσχημη και πάω στην προπόνηση το απόγευμα και μου λένε, δεν έκανες προπόνηση, θα σε πάμε στον οφθαλμίατρο. Αμάν, λέω, και με πήγανε στον οφθαλμίατρο να δουν αν βλέπω ή αν δεν βλέπω. Ρε παιδιά τους λέω, το πρόβλημά μου δεν είναι ότι δεν βλέπω. Με τυφλώσανε πρώτο παιχνίδι. Ήδη ο γιατρός δεν έχω τίποτα, τι. Και αρχίζει μετά η ωραία η πορεία αυτή. Αλλά πρέπει πρώτα να σας πω και ειδικά, περνάω ένα μήνυμα στα μικρά παιδάκια. Όταν ήμουν ηλικία 14 χρονών, κάποιος με πήγε παράγοντας στην ΑΕΚ να με δοκιμάσουν. Εγώ ήμουν ένα παχουλό παιδάκι, λίγο παχουλό. Γυρίζει αυτός ο προπονητής που έκανε προπόνηση. Ρε εσύ μου λέει, κατσέρι πρέπει να γίνεις, Παλαιστής, όχι τερματοφύλακας. Τι ήρθες να κάνεις εδώ. Τι λέει ρε, το λέω να πούμε, εγώ θέλω τερματοφύλακας. Με πήρε το παράπονο, ένα κλάμα έκανε. Και βάζω ένα χέρι αυτό που με και τι με φέρεις εδώ, του λέω. Αυτός μου λέει Παλαιστής να γίνω, λέει, του λέω. Τι είναι αυτά. Και πηγαίνω στη ΣΕΡ, γυρίζω, δουλειά. Έγινε αυτό που έγινε και το συναντάω ΑΕΚ Ολυμπιακός μέσα στη Φιλαδέλφεια, βοηθός του προπονητού του Βάγκνερ, του Φάντρομ. 5-1 ήρθαμε εκείνη την ημέρα. Κερδίσαμε, μόλις τον έχω φερμάρει στο πάγκο τρέχω. Του λέω, με θυμάσαι. Όχι, ρε, πού να σε θυμάμαι. Του λέω, ένα παιδάκι από τις ΣΕΡΕΣ που ήρθε και το είπες Παλαιστής να γίνει κατσέ. Γυρίζει και μου λέει, όχι, ρε φίλε, του λέει, συγγνώμη, μου λέει, μην πεις πουθενά τίποτα και χάσω τη θέση μου, μου λέει. Γιατί αν λέγαμε, λέει, γινόταν γνωστό ότι έτσι, θα του λέγανε τι βοηθό προπονητή, δεν είχε μάτι, έτσι, ξέρω εγώ, θα έκανε τη δουλειά του. Του έδωσα το λόγο, το πλάτσα, δεν έγινε έτσι.
αυτά τα πράγματα για μένα, ερχόμενος από τις Σέρες, από Κλητήρας να γίνεις δήμαρχος στον Πειραιά, είναι μεγάλη υπόθεση, έτσι. Μ' αγάπησε ο κόσμος, ειδικά μετά το παιχνίδι, το μεγάλο αυτό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ήταν ένα παιχνίδι που εκείνη την εποχή ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Ήταν η ομάδα του Γουέμπλη ο Παναθηναϊκός, θυμάστε. Μέναμε στον Κάβο Ντόρο, κατεβαίνω κάτω και ακούω τον κόσμο, Παναγιώτη, από την Κολοπετινίτσα να χάσετε, από τον Παναθηναϊκό δεν θέλουμε να χάσουμε. Του λέω τον καιρό, το Δελεχάρη, τι λένε αυτοί, ρε, του λέω, την Κολοπετινίτσα. Α, μου λέει, είναι αντίπαλοι αιώνοι, μου λέει, θα δεις, μου λέει. Πάμε για το κήπεδο, βλέπω όμως το Δελεχάρη που είναι όλη την έβδομη. Τρεις μέρες που είμαστε κλεισμένοι, άρρωστος. Του λέω, ρε Γιώργος, αυτό το παιχνίδι, ρε, παίξε, δεν χάνεσαι. Γύρισε και μου λέει, ρε, είμαι, μου λέει, θα παίξω. Παιδιά, πρωτού φύγουμε για το γήπεδο, μία επιταγή του Γουλανδρή του ήρθε ένα 200. Ένα 200 το 1972. Δημαρχέ μου, τι είναι, ποσά, Μου λέει, κοίτα, γι' αυτό θα παίξω. Τι είπε, ρε, του λέω, εσύ θα πάρεις τόσα και εμείς θα πάρουμε 5.000, όμως κυρίζουμε το Παναθηναϊκό, τρελάτε. Πάμε, παίζουμε, πιάνω αυτά που πιάνω. Μόλις τελειώνει το παιχνίδι, έρχεται με φυλάει και με αγκαλιάζει. Και γυρίζει και μου λέει, εσύ τη δόξα και εγώ τα λεφτά, μου λέει. Αλλά μη στεναχωριέσαι, μου λέει, και με χάλιψε το κεφάλι έτσι. Θα έρθει και η δική σου εποχή. Και όπως είδε αργότερα, ξέρω εγώ, αλλά τέτοια ποσά, όχι. Ο Δελικάρης ήταν το παιδί του Γουλανδρή, του έπαιρνε ό,τι ήθελε. Ναι. Τελείωσε το παιχνίδι αυτό το περιβόλι, το 0-1. Ήταν μέρα Τετάρτη μια ευόλυμη αθλητική Κυριακή. Η αθλητική κυρία πήγε στην Τετάρτη. Εγώ έμεινα στο παλιό Φαλήρο μόνος μου. Από τις Σέρες ήρθα μόνος μου, μετά οι γονείς μου δεν θέλανε να μείνουν στην Αθήνα, φεύγανε. Με πήρε ο ύπνος την ώρα που έβλεπα το ποδόσφαιρο. Την άλλη μέρα λέω να πάω να πάρω εφημερίδες. Κάτω από το σπίτι, το περίπτερο, κατεβαίνω, βλέπω. Παναθηναϊκός και Λεσίδες 0-1. Ο Μπάκης της Ελλάδος, ο Αγριόκατος, ο έτσι, φωτογραφίες. Εγώ είμαι, δεν το πίστευα. Και είναι ένας δίπλα μου και βλέπει. Γυρίζει και μου λέει, ρε φίλε, που το βρήκαν αυτό το κολόπεδο και το φέρανε, ρε, λέει. Απ' τις Σέρες το φέρανε, λέει, Παναθηναϊκά και δεν μην ξέρει, πού να μην ξέρει. Πέταξα την τηλεόραση, την τελευταία φάση του Αντωνιάδη, του μονοκόμματος, όταν αυτό το περιβόητο, αυτή τη μικρή περιοχή στον Γάμο που πετάξα. Πέταξα και την έσπασα. Του λέω, δίκιο, έχεις φίλε, του λέω, τι να το πω, εγώ νόμιζα με δούλευε. Δεν με δούλευε όμως. Του λέω, κοίτα ρε εκεί, του λέω. Κοίτα, κοίτα και εδώ ρε, του λέω. Επί 5 λεφτά πήγαινε έτσι. Όχι ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν, δεν είναι. Και με αγκαλιάζει και με φυλάει, κύριε. Και από τότε είμαστε φίλοι μέχρι τώρα και προσπαθώ μέσα του βιβλίου να περάσω το μήνυμα το ποδόσφαιρο ενώνει, δεν χωρίζει. Αυτό να το ξέρετε. Έτσι λοιπόν αρχίζει μια μεγάλη καριέρα πλέον στον Ολυμπιακό. Αλλά πικρό τέλος μου ήρθε, 1979 που χτύπησα, τραυματίστηκα. Μπήκα μέσα από αποδυτήρια των παιχτών και είπα, παιδιά, εδώ που είμαι δεν εύχομαι σε κανένα σας. Ένα γήπεδο 40.000 με έβρισε. Δεν γνωρίζοντας όμως εγώ που μπήκα μετά από 6 μήνες να παίξω ποδόσφαιρο, γιατί με πήρανε στο λαιμό τους ο τότε Νταϊφάς και η παρέα του, γιατί συμπλήρωνα 8 χρόνια στον Ολυμπιακό και θα έπαιρναν κάποια χρήματα αρκετά πολλά, 8 ετία, που άμα δεν τα δίνει ο Ολυμπιακός, θα με πουλούσαν στο εξωτερικό. Το είχα δηλώσει εγώ, εκτός στον Ολυμπιακό δεν πάω, πάω στις Σέρες, αλλού δεν πάω, το είχα πει, προτού χτυπήσω. Πικρό το τέλος, πάρα πολύ πικρός, φεύγοντας, αλλά ο Θεός, γιατί πάντα πίστευα και πιστεύω, με δικαίωσε. Πώς με δικαίωση με έδιωξε ο Νταϊφάς, κλείνοντας μέσα στο γραφείο του, μου λέει, για σένα ο Ολυμπιακός είναι παρελθόν. Για μένα, του λέω, 8 χρόνια που χτύπησα, του λέω, στα μπουζούκια, μέσα στον αγωνιστικό χώρο χτύπησα. Κάνε μου καλά και άμα δεν με θέλεις, διώξε με, του λέω. Μου λέει, ακούς, σου λέω, παρελθόν για σένα. Του δίνω κι εγώ μια την πόρτα, του λέω, πνίγεις τους ανθρώπους στη θάλασσα, εσύ, μένα θα σκεφτείς, θα κάνεις, δε. Τέλος. Ο Κελέ, τέλος από Ολυμπιακό.
κανάλι μεγάλο, φτώχεια μεγάλη, περίμενα τώρα να πάρω 80 εκατομμύρια και ξαφνικά βρέθηκα από το αεροπλάνο στον Ατλαντικό και αν μέσα έπεσα με φάγανε καρχαρίες, δεν είχα τίποτα. Αλλά η πίστη του ανθρώπου τι κάνει, πίστευα. Έρχεται ο Τζανιτουλάκος τότε, ο παλιός θερματοφυλάκης του Ολυμπιακού, μου κάνει μια πρόταση για την προοδευτική. Ρε Αντώνη, του λέω, κουτσός είμαι, δεν μπορώ να παίξω. Ρε έλα μου, λέει, να πάρεις κάποια χρήματα, λέει, και με ένα πόδι παίζεις. Και ο νουλός έτσι έγινε. Πάω στην προοδευτική, προετοιμασία κάνουμε, εγώ μια φορά πήγαινα, δύο φορές στην προετοιμασία, δεν μπορούσα. Αλλά ο Θεός είναι μεγάλος, συγκινούμε τώρα που τα λέω. Είχα δώσει με τη γυναίκα μου και με τη μικρή μου Όλγα τότε ένα ραντεβού σε έναν πρώην συμπαίκτη μου του Πασεραϊκού, του Στεφανίδη και τον Ζαρζόπουλο που είχε μπουτίκ στη Μανώλη Μπεντάκη. Και είχαμε το ραντεβού μας εκεί και είχα ένα χιλιάρικο στην τσέπη και πήγαινα στο Πανταζή, το φυσιοθεραπευτή της ΑΕΧ, που προς τιμή του μου έλεγε Παναγιώτη, θα άρχισε να φτιάνεις θεραπείες και τέτοιες, δεν θέλω ούτε μία να με δώσεις. Αν μπορέσουμε να το κάνουμε το πόδι, καλώς. Δυστυχώς ούτε εκεί μπορούσα. Τελικά έρχονται, εγώ έπαιζα λαχεία, έπαιζα πολύ λαχεία. Όταν τα είχαμε έτσι, γυρίζει και μου λέει: Παναγιώτη, πάρτε να στείλε, φίλε. Φύγε, ρε, το λέω, δεν έχω λεφτά, το λέω, φύγε. Ωραία, πάρτε να, πάρτε να, πάρτε να, εγώ δεν την έπαιρνα. Δύο κατοστάρικα είχε τετράδα. Δύο. Ναι, του λέω: δώσε μου μία, ρε φίλε. Ωραία, πάρτε να, με το ζόρι με δίνει μία ακόμη. Ωραία, πάρτε να, πάρτε να. Ο άλλο ο συμπαίκτη μου, ο Βλάκας. Ακούει, λοιπόν, φέρτα, ρε φίλε, πέστε να. Του λέω: δώσε μία ακόμη και άσε μου τέσσερα κατοστάρικα να πάρω ταξί και να φύγω γιατί η γυναίκα μου δεν ήρθε ακόμη, λέω. Και άμα δεν έρθει, λέω, πώς θα πάω. Και φεύγω. Μετά από πέντε λεφτά, να η γυναίκα με τη μικρή μου κόρη. Πού είσαι, μωρή, της λέω, πού είσαι, να τόση ώρα δεν ήρθες στο ραντεβού. Γιατί, μου λέω, κάτι λαχεία, ένα υπομονή, να τα πάρω. Μου λέει, πάρε και πήγαινε, ψάχνω, πού να βρω Αθήνα τώρα, πού να το βρεις. Έκανε έτσι, χάθηκε. Δευτέρα μέρα, τελευταία προπόνηση ήταν. Γιατί την άλλη μέρα ήταν της Παναγίας. Η κλήρωση έγινε τη Δευτέρα. Αφού έχω κάνει την προπόνηση, πάω στο σπίτι. Λέω την κυρά, τι έχουμε να φάμε, γιατί λέει έφερες τίποτα. Τίποτα δεν έχει το ψυγείο. Φτώχεια, φτώχεια. Μετά που με είπε ο Ολυμπιακός, φύγε, δεν υπήρχε. Τότε τι να πω. Τι λέω, καλά, έχω κάτι χρήματα. Λέω, πάμε να φάμε πίτσα. Στα παιδιά, μπαίνοντας, βγαίνοντας στον δρόμο, στην πόρτα, λέω, κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο, λέω, να δούμε τι έγιναν τα λαχεία. Έλα ρε, μου λέει, ποια λαχεία και τέτοια και έτσι. Παίρνω το που ακούω το τελευταίο τέλος, αλλά 200 γραμμές κερδίζουν αυτά που λείπουν στο 3. Όλα στο 3 ήταν τα λαχεία μου, όλα στο 3. Βρε, πάμε να φύγουμε, μου λέει, πάλι, όχι, λέω, θα ακούσω και το πρώτο νούμερο. Ποιο πρώτο νούμερο, ακούγε. Και ακούω το 63, 963. Δεν το ξεχνάω αυτό. Βλέπω πρώτη τετράδα μπροστά μου. Βλέπω δεύτερη. Βλέπω τρίτη. Τις τρεις που μου είχε δώσει. Τι λέω, τις τα πήραμε. Μου λέει, τι πήραμε. Βγήκα στη λεωφόρο σε κλού, σταμάτησα την κυκλοφορία. Τη σταμάτησα. Τα λέω, με γνωρίζανε ακόμη. Είναι στον Ολυμπιακό. Παναγιώτη, τι έγινε, ρε, τι έγινε. Ρε, τι έγινε, λέω, μα δίκησε. Ο Νταϊφάς, ο Θεός με δικαίωσε, λέω, ρε, με τα λαχεία στο χέρι, έτσι. Τρελάθηκα τώρα από το που τίποτα ξαφνικά βρέθηκε έτσι. Και την Τετάρτη παίζει ο Ολυμπιακός με την Άστον Βίλα, με τον Νικολάου που είναι τότε. Τον Νικέλο Νικολάου. Ναι. Σέντερ μπακ. Ναι. Μα με αυτή την ομάδα, αν θυμάστε τον Νικολάου τότε που ήταν, αυτή το αναφέρω γιατί έσπασε η μπάλα, έσκασε η μπάλα με έναν. Θυμάστε. Στο Τουκάρι. Τουκάρι ήταν, τι ήταν. Όχι, όχι, είναι Άστον Βίλα. Ναι. Και παίζουν και με την Άστον Βίλα τότε Ολυμπιακός. Μπαίνω μέσα και την ώρα που βλέπουν όλοι αφοσιωμένοι, επίτηδες εγώ πήγα να αργήσω λίγο. Του λέω, μα δίκησε, ρε, του λέω, Θεός με δικαίωσε, ρε, του λέω. Πήγα να πέσουν κάτι πράκτησε, πράτε, ρε, που ξέρεις τώρα. Και ο κόσμος λέει, Παναγιώτη, τι έγινε, τι έγινε, τι. Τα πήρα, ρε, του λέω, τα λεφτά της οκταετίας μου, ρε, τα πήρα. Έτσι έγινε, ρε, παιδιά, να πούμε, γιατί η πίστη είναι μεγάλη δουλειά. Συγκινούμε βέβαια αυτά που τα λέω, γιατί δεν ξέρετε από εκεί που ήμουν, εκεί ψηλά να βρεθείς και με την κατακραυγή του κόσμου, έτσι, αλλά μετά που γίνανε όλα γνωστά και βαθυχτήκανε ότι έτσι, ο κόσμος με λάτρεψε και με λατρεύει και ακόμη είμαι, ξέρουν τα παιδιά όπου πάμε και όπου βρεθούμε, η αγάπη είναι ανεπανάληπτη.
θα σας αναφέρω και ένα παράδειγμα. Επειδή ήμουν από την επαρχία, ο Γουλάνδρες έδινε πολλά χρήματα τότε, πάρα πολλά. Και εγώ ήθελα να πάρω ένα αυτοκίνητο. Αυτό έκανε. Ναι. Και του λέω, ρε πρόεδρε, ένα αυτοκίνητο να πάρω. Τι να μου κάνεις, ρε, μου λέει, το αυτοκίνητο. Σε πάρω δύο διαμερίσματα, τρία, να τα πάρεις, μου λέει. Το αυτοκίνητο. Και εγώ ήθελα να πάρω το αυτοκίνητο να πάω στις ΣΕΡ, να κάνω τη λεζάντα μου. Επειδή τώρα, ξέρεις, τους παιδικούς μου φίλους, φίλοι μου, όλοι εκεί ήταν. Μόλις τελείωνε το παιχνίδι, εγώ έφευγα. Δεν καθόμουν Πειραιάκι, δεν τέτοιο. ΣΕΡΕΣ, τέλος πάντων. Με δίνει μία επιταγή, αλλά την ώρα που μιλάγαμε, ο Γουλανδρής ήταν άρρωστος με τον Ολυμπιακό. Δεν ήξερε. Κάνει έτσι και με βάζει μία επιταγή στα δολάρια, εγώ δεν την είδα. Δεν ήξερα και από δολάρια, τη βάζει τσέπη και φεύγω. Του ζήτησα 600 χιλιάρικα, 400 έκανε τα μάξι και 200 να έχω να τα φάω στις ΣΕΡΕΣ. Μου βάζει το παιδί, πάω στον Πειραιά, στη Citibank, ακόμα τα θυμάμαι. Και λέω ταμεία, ρε φίλε εσύ του λέει 6 εκατομμύρια, λέει τι, 600 μας ζητάς. Όχι ρε, του λέω, δεν θέλω εγώ 6. Όχι, μου λέει, ή όλα θα τα πάρεις ή τίποτα. Μου λέει, δώσ' τα 6, τα 600, του λέω, τι, δεν θέλω εγώ τα 6. Όχι, μου λέει. Πάμε μέσα στον διευθυντή, λέει. Πάμε μέσα στον διευθυντή, πάμε στον διευθυντή. Κύριε Δευτά, λέει εδώ, πιτάγει, λέει 6, αυτός δεν τα παίρνει. Λέει, κάτσε να πάρουμε ένα τηλέφωνο στον πρόεδρο και παίρνει και με βάζει ανοιχτή ακρόαση. Έλα, πρόεδρε, του λέει, εδώ έχεις το Γελεσίδη με μία πιτάγη και έτσι και δεν τα παίρνει. Ο πρόεδρος μας μιλούσε έτσι λίγο, ξέρεις, ναι, λίγο άσχημα, λαϊκά. Πες το μαλάκα να έρθει από εδώ πέρα. Εγώ φοβήθηκα. Λέω τι θέλω, μήπως εγώ υποψιάστηκα, μήπως με δοκιμάζει, αν είμαι τίμιος, αν δεν είμαι, όλα αυτά τα υπολόγισα. Πάω που λες, με το που πάω να πω, μου λέει είδα τόσο βλάκα, τόσο βλάκες σαν εσένα, σαν βλάκα, τι και με έβρισε, με έκανε, γιατί ρε πρόεδρε, του λέω, τι σε φταίω του. Πάρε τα λεφτά ρε, μου λέει, εγώ ξέρω τι δίνω, τι δεν κάνω, λέει. Μη είχε και αδυναμία τρομερή εδώ μεταξύ. Όχι ρε πρόεδρε, του λέω, δεν τα θέλω εγώ αυτά. Θα με χάσεις, του λέω, άμα μου τα δώσεις όλα αυτά. Κάνε έτσι ρε παιδιά. Μου λέει, επειδή είσαι τίμιος, σε βάζω κι άλλα 300. Η πιταγή, τα σκαλιά τα κατέβηκα στο τέταρτο όροφο, ήταν σε 2 λεφτά. Και από τότε όμως με εκτίμησε και ήρθε στην προπόνηση και έλεγε, η πιο τίμιοι ποδοσφαιριστές είναι ο Συνετόπουλος, που ο Συνετόπουλος ήταν καρατή, και ο Κελεσίδης. Όλοι οι άλλοι λέει είστε απατεώνες τους λέει. Γιατί δεν τους πήγαινε καλά, δεν τα πήγαινανε. Τους έδινε χοντρά λεφτά, έτσι, 500, 600, 1 εκατομμύριο. Δεν πήγαινε κανένας. Αυτός ήταν ο μεγάλος Γουλάνδρης. Ο Δελικάρης πήρε φεριμπότ. Ο Δελικάρης πολλά. Φεριμπότ. Ένα ολόκληρο φεριμπότ που έκανε για να ανανεώσει. Ναι, ναι, ναι. Και από το ένα φεριμπότ έκανε 3 λεφτά. Ναι. Λοιπόν, και τελειώνοντας θέλω να πω ότι, γιατί θα δούμε ένα ωραίο βιντεάκι τώρα, είπα ότι έκανα και εγώ λάθη στη ζωή μου, πάρα πολλά, βέβαια πολλά. Αλλά τα αγάπησα τα λάθη μου, έτσι. Που αν ξαναγεννιόμουν και ήμουν πάλι, τα ίδια θα έφτιανα. Αλλά το λάθος το μεγάλο ήταν ότι έπρεπε κάποιο σπίτι τουλάχιστον να το είχα πάρει. Δεν το πήρα. Έχω την υγειά μου, ο Θεός με βοηθάει. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή με έχει ασφαλισμένο. Για να δείτε ότι η αναγνώριση ήρθε μετά τον Ταϊφά. Ο Ταϊφάς με έκανε, ο Κόκαλης και στη συνεχεία ο Μαρινάκης είναι αναγνώριση, με έχουν ασφαλισμένο, με δίνουν ένα μικρό μισθό, σαν να παίρνω σύνταξη. Αυτά δεν είναι αυτό. Ναι. Είναι γνωστό. Και διαβάζω αυτό γιατί αυτά όλα τώρα εδώ που πηγαίνουν εκεί τα βλέπουν, τα κάνουν. Σε ευχαριστώ για μια ακόμη φορά γιατί καταλάβανε όχι ότι πράγματι είμαι Ολυμπιακός και αγαπάω τον Ολυμπιακό. Πρόσεξε να δεις. Βοηθάει πολλούς, τους παλέμαχους τους βοηθάει. Πάρει ένα γραφείο, τα γραφεία του, του δίνει κάποια 60 χιλιάρια, 30 χιλιάρια το χρόνο. Αλλά χτύπα ξύλο, όποιο πάθει κάτι και έτσι. Και στο εξωτερικό. Ναι, και στο εξωτερικό να είμαστε. Παρόν. Και στο εξωτερικό να είμαστε. Ναι. 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 Αυτό το παιχνίδι μάλλον θα επαναληφθεί. Μεγάλη Παρασκευή. Ναι, θα επαναληφθεί φέτος, θα επαναληφθεί. Γιατί το χαλάσανε και ο κόσμος στεναχωρέθηκε πολύ, αλλά θα επανέλθει. Θα επανέλθει αυτό το παιχνίδι. Ναι. Αυτά ήτανε. Και θέλω...
θέλω να μου πείτε ό,τι θέλετε, ό,τι κάτι απορία να σας πω. Θα σας πω ευχαριστώ. Μεταγραφή από Πανσεραϊκό στον Ολυμπιακό. Ναι. Πώς έγινε. Δεν ήμουν να πάω στον Ολυμπιακό, παιδιά. Ήμουν στον ΠΑΟΚ να πάω. Ναι. Γιατί φυσιολογικά όλες οι ομάδες τότε της Βορείου Ελλάδος στον ΠΑΟΚ ή στον Άρη πηγαίνανε. Έτσι. Τι θα είμαι, αφού είμαι στην Βόρειο Ελλάδα, τι θα είμαι. Τι θα είμαι. Όταν όμως ήρθα στον Ολυμπιακό και τον υπερέτησα, δεν τον άλλαξα με τίποτα. Έτσι. Εκείνο όμως, ο ΠΑΟΚ με ήθελε πάρα πολύ. Και το ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα το στέρισα εγώ την πρώτη χρονιά, να το ξέρεις. Που ήμουν πάρα πολύ καλός και έρχεται ο ΠΑΟΚ μέσα στον Πειραιά να παίξει. Είμαστε 0-0 και φεύγει στο 80 ο Αποστολίδης, ο Λομόναχος με ένα τέταρτο και πιένω και του πέφτω στα πόδια την Αρπάδ και στην αντιπίθεση κάναμε το 1-0 και βγήκαμε εμείς πρωταθλητές. Ναι, με το Λοσάντα. Ναι. Έτσι έγινε η μεταγραφή μου, δεν έγινε θελήση του Πασεραϊκού, θελήση του Ασλανίδη έγινε. Δαϊλίγιο Ασλανίδης τότε της Χούντας με πήρε και με πήγε στον Ολυμπιακό γιατί ο Ολυμπιακός είχε πρόβλημα του κύπελλου. Αυτά είναι. Δεν σας είχαν πει, πάλι θυμάμαι, σας είχαν πει στο Πανσεραϊκό, ναι. Όποιος καταγγείλει ότι εποφυλάχθηκαν να τον δωροδοκίσουν, ήταν να πείτε ή εσείς ή Λάρισα στην πολιτική. Αυτό είναι ένα περιστατικό το οποίο, ναι, το αναφέρω βέβαια μέσα στο βιβλίο, ήμουνα πιτσιρίκος τότε, ήμουνα 20 χρονών, ήμουνα και είχα μια φιλενάδα η οποία ήταν τραγουδίστρια. Ναι, και πήγε στη Λάρισα, ήταν τραγουδίστρια και το αφεντικό της λέει, δείτε τη φωτογραφία μου και λέει, το ξέρεις, το ξέρω. Μπορούμε να κάνουμε μια κατάσταση και έγινε μια πρόταση 300 χιλιάρικα εκείνη την εποχή, με το που μου το είπε, εγώ πήγα στη διοίκηση και το ανέφερα. Και είπα έτσι και έτσι και μου είπανε προχώρα. Και όλα γίνανε όπως έπρεπε και τους πιάσανε παυτοφόρο, τους πιάσανε παυτοφόρο. Ναι. Το καλό παιδί. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω εδώ τα παιδιά που είναι εδώ, ειδικά τον Παναγιώτη, τον Γιώργο και τον Βασίλη για τα καλά τους λόγια που μου είπανε, αλλά αυτά που λέει ο Τάκης, εάν σας πω ότι μέσα στην πεντάδα το καλύτερο goalkeeper είναι, δεν θα μην το πιστέψετε. Όσοι δεν το πιστεύετε, να ξέρετε ότι είναι μέσα στην πεντάδα. Και ξέρετε γιατί μπορεί να ήταν και μέσα στην τριάδα. Αλλά λόγω του ότι εμείς παίξαμε πιο ψηλά από το Τάκη, πήγε βέβαια στον ΠΑΟΚ, αλλά πήγε αφού αναγνωριστήκαν οι άλλοι goalkeeper, έτσι δεν είναι. Ο Τάκης τον παραδέχομαι γιατί άλλοι goalkeeper συνάδελφοι μου δεν είναι ούτε έρχονται στο πάνελ να μιλήσουν. Ξέρετε γιατί δεν είναι κομπλεξικός. Αυτός ξέρει τι έχει δώσει, ξέρω και εγώ τι έχω δώσει. Κάποιοι πρώην συνάδελφοί μου, τερματοφύλακες του Ολυμπιακού, ούτε το βιβλίο πήρανε. Πολύ, όχι ένας. Θα τα λες αυτά, δεν είναι κακό. Για τερματοφύλακες. Στην Ελλάδα δεν σαν άνθρωπο. Δεν τα λάβες. Παναγιώτη, σε θυμάμαι και το 97, μέσα στο Τούμπα, πάω ο Ολυμπιακός. Στην Λάσπη. Προηγήθηκε στο 1-3. Στο 3-1. Ναι, δεν έπρεπε. Αλλά τον Τάκη, άμα το πούμε στο τέταρτο, δεν θα το πούμε πως χαίρεται ο ΠΑΟΚ εκείνη την ημέρα. Δεν τα λέει αυτά που λέει, κάναμε το λάθος, που ο ΠΑΟΚΣΙΣ. Ας πάει να ρωτήσει τον Παρίδη, τον Ασλανίδη και τον Κούδα και τον Σαράβη πώς έγινε. Εμείς μεταξύ μας οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές, χωρίς να πάρουμε χρήματα και δεν βοηθιόμαστε. Πόσες ομάδες σώσαμε με τη συμπεριφορά του, με το στόμα, με τους παίκτες, έρχονταν κάποιος παίκτης, γιατί να πέσει ο Πανιόνιος, λέει Παναγιώτη, γιατί δεν πέσει ο Πανιόνιος, πάει να πέσει ο Βόλος, ξέρω εγώ, έτσι γινόταν. Κλείνοντας λοιπόν, θα δούμε τώρα ένα βιντεάκι εδώ και θα δούμε κάποιες ωραίες στιγμές της καριέρας μου. Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε εδώ και σας δίνω μια ευχή. Να είστε βαθύπλοκοι στην υγεία σας όλοι και πάμε στον πόνο. Λοιπόν, πριν καλέσουμε τον κύριο... Εγώ είχα δίκιο, κύριε Κυλεσίδη, ότι αντέχετε. Το αποδείξατε τώρα.
Λοιπόν, πριν να μας πει ένα σύντομο χειρισμό και ο Κώστας Καβλανίδης, πρόσωπος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων των Ακαρνανίας, και μία παράληψη κοντά μας είναι. Λίγο παρακαλώ, μία παράληψη ήταν κοντά μας και η υποψήφια δημοτική σύμβουλος Ελιστέα Ιερόπουλα, που και αυτή έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, είναι παρατηρητής αγώνων και πρώην μέλος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, ο πρόεδρος κ. Στάκης Παπαχρήστου δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Παρευρίσκομαι εγώ σαν μέλος και σαν συνδυπάτης με τον κύριο Κελεσίδη. Εγώ τον θυμάμαι, λόγω και σαραίος που είμαι, τον θυμάμαι από τις κουβέντες του παππού μου και του πατέρα μου. Τον καλωσορίζω στο Μεσολόγιο. Εύχομαι να είναι πάντα καλά και να έχει υγεία, το βασικότερο υγεία.